Πού θεωρείτε ότι οφείλεται αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, συζητώντας με τους tour operator, τα μηνύματα τα οποία πήραμε είναι ότι ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ να κλείσει λόγω της αβέβαιης οικονομικής κατάστασης της χώρας μας. Δηλαδή, τους κάνουν πάρα πολλές ερωτήσεις στο ότι αν κλείσουμε Ελλάδα, για παράδειγμα, και χρεοκοπήσει, θα χάσουμε τα χρήματά μας. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος έχει μια πολύ συγκεχημένη άποψη για το κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια πάρα πολύ κακή εικόνα της χώρας μας λόγω των περσινού μπαράζ απεργιών, θα έλεγα, όπου ο κόσμος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τις εικόνες ή το βίωμα του να τραβάει τις βαλίτσες από το αεροδρόμιο προσπαθώντας να βρει ένα ταξί, να βρίσκει κλειστά τα μουσεία, να κάνει μια κρουαζιέρα να φτάνει στο λιμάνι του Πειραιά και σε οποιοδήποτε άλλο λιμάνι και να μην μπορεί να κατέβει από το κρουαζιερόπλοιο γιατί έχουν κλείσει το λιμάνι. Άλλοι έχουν κατέβει και δεν μπορούν να ανέβουν, να μην μπορεί να νοικιάσει ένα αυτοκίνητο. Έχουν έρθει αεροπλάνα και δεν έχουν καταφέρει να κατεβάσουν κόσμο πέρυσι, ακριβώς επειδή ήταν κλειστό το αεροδρόμιο. Λοιπόν, δυστυχώς όλα αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα μηνύματα, τα οποία ο κόσμος είτε τα είδε είτε τα βίωσε, τα έχει μεταφέρει και σε όλο τον περίγυρό του, όπως καταλαβαίνετε, και έτσι υπάρχει μία άρνηση και ένας φόβος αυτή τη στιγμή για το θέμα Ελλάδα. Δείχνει ότι οι κρατήσεις θα κινηθούν πάρα πολύ τελευταία στιγμή και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πήραμε. Δηλαδή, αν κάποιος θα θέλει να έρθει για παράδειγμα στην Ελλάδα τον Ιούλιο, μέσα Ιουλίου για παράδειγμα, 5 μέρες πριν θα κοιτάξει τι συμβαίνει στην Ελλάδα, αν έχουμε εξαγγελθεί απεργίες ή τι γίνεται και ανάλογα θα κλείσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι καταστροφικό για τον τουρισμό, είναι καταστροφικό για την οικονομία. Οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να προγραμματίσουν με τον τρόπο αυτό και ελπίζουμε ότι μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό σαν γεγονός.